Χαίρετε! Λοιπόν, αυτό είναι ένα super γρήγορο βίντεο tutorial για το πώς μπορείτε να αφαιρέσετε το green screen από τη σκηνή σας. Δεν υπάρχουν πολλά tutorial, ειδικά στον ελληνικό χώρο και ειδικά με τον τρόπο που θα τα δείξω εγώ. Είναι ο καλύτερος τρόπος που έχω δοκιμάσει, ο καλύτερος τρόπος που έχω βρει γενικά για να το κάνεις. Super γρήγορα, σε 2 λεπτά μέσα έχετε βγάλει το green screen και έχετε ένα full clean plate. Okay. Αυτό το συγκεκριμένο το clip είναι από το βίντεο που έχετε ήδη δει σχετικά με τον άξονα των 180 μοιρών και θα σας δείξω πώς θα το πετύχετε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκινάμε από αυτό το clip. Αυτό είναι το clip έτσι όπως βγήκε ακριβώς από την κάμερα, έτσι. Αυτά τα node που έχω χρησιμοποιήσει ουσιαστικά είναι ένα node για να τονίσω το πράσινο, ένα ακόμα node που ουσιαστικά έχω διαλέξει τις περιοχές δεξιά και αριστερά από μένα που και εκεί προσθέτω λίγο πράσινο προκειμένου να είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθούν. Το node στο οποίο όντως αφαιρούμε το πράσινο και το node στο οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποια adjustments, όπως για παράδειγμα να βάλουμε λίγο contrast, γιατί ουσιαστικά είναι flat η εικόνα μας όταν βγαίνει από την κάμερα. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω πώς ακριβώς δουλεύουν αυτά τα node. Στο πρώτο node, αυτό που έχουμε κάνει ουσιαστικά είναι να πάμε στα curves και να επιλέξουμε το πράσινο, να αφαιρέσουμε λίγο το κίτρινο ώστε το χρώμα του, το skin tone μας που είναι προς το κίτρινο να μην έχει τόσο κίτρινο, να έχει πιο πολύ κόκκινο, και αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε μετά, αλλά είναι σημαντικό το χρώμα του δέρματός μας να μην έχει πουθενά πράσινο, έτσι. Και είναι σημαντικό επίσης να μην φοράμε και πράσινο, έτσι. Ό,τι είναι πράσινο θα αφαιρεθεί ουσιαστικά. Παίζουμε με το πράσινο και το κάνουμε, εδώ βλέπουμε αυτό είναι το hue vs hue και στο hue vs hue μπορούμε να αλλάξουμε οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε, να το κάνουμε οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε. Δεν το κάνουμε ροζ εννοείται, το κάνουμε πράσινο, βαθύ πράσινο, να μην είναι αυτό το χρώμα που είναι όταν βγαίνει από την κάμερα που κυτρινίζει λίγο. Okay. Αυτό είναι ένα πολύ απλό power window με το ίδιο ακριβώς πράγμα, επειδή άμα δείτε χωρίς το power window εδώ έχουμε αρκετή κυτρινίλα και είναι αρκετά σκούρο και θα δυσκολευτεί το πρόγραμμα να αφαιρέσει το πράσινο από πολύ dark και κίτρινες περιοχές και να το ξεχωρίσει, ας πούμε, από το λίγο πράσινο που έχει πάνω το δέρμα μας, γιατί το δέρμα μας έχει λίγο πράσινο στο χρώμα του ούτως ή άλλως. Okay. Και τελευταίο note που θα σας το δείξω ακριβώς πως το κάνετε, οπότε απλά θα το σβήσω. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ, αφού διάγραψα το node που αφαιρεί το πράσινο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής: να αφαιρέσουμε ένα alpha output και να συνδέσουμε αυτά τα δύο μπλε. Δεν θα εξηγήσω τι κάνει το alpha output, μπορείτε να βρείτε άλλα tutorial για το συγκεκριμένο tab στο DaVinci, είναι λίγο πιο εξειδικευμένο το συγκεκριμένο tutorial. Και μετά πηγαίνουμε στο qualifier και δεν είμαστε εδώ, δεν διαλέγουμε από εδώ το χρώμα πράσινο και απλά το επιλέγουμε. Αντί να το κάνουμε από εδώ, πηγαίνουμε εδώ Play 3D, πατάμε το Dispel, σημαντικό να πετήσουμε το, και μετά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι απλά να ζωγραφίσουμε γραμμές πάνω στο πράσινο. Προσοχή, μην πατήσετε τη γραμμή πουθενά αλλού που δεν είναι πράσινο, έτσι. Τραβάμε γραμμές, τραβήξτε όσο πιο πολλές γραμμές μπορείτε. Και θα σας δείξω τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ό,τι έχουμε χρωματίσει διαβάζει το πρόγραμμα τι έχουμε χρωματίσει, ποιον τόνο έχουμε χρωματίσει και το αφαιρεί. Okay. Στη συνέχεια πατάμε το reverse, το invert, γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε αυτό που έχουμε διαλέξει, θέλουμε να αφαιρεθεί αυτό που έχουμε διαλέξει. Πατάμε το invert και πηγαίνουμε εδώ. Εδώ που είναι το key tab, ανεβάζοντας το qualifier κάνουμε τα άσπρα πιο άσπρα και χαμηλώνοντας το offset κάνουμε τα μαύρα πιο μαύρα. Αυτό που θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι, όπως θα δείτε εδώ κάτω, να έχουμε πολύ καθαρά άσπρα, σίγουρα πολύ καθαρά άσπρα, και όσο γίνεται λιγότερα μαύρα εδώ κάτω, ας πούμε λίγο στο καπέλο που βλέπω κτλ. Αφού κάνουμε clean από εδώ, ξαναπηγαίνουμε στο qualifier και παίζουμε με αυτά τα clean black και clean white. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εδώ τα highlight για να δείτε ακριβώς τι έχετε διαλέξει. Χρησιμοποιώντας λίγο το clean white, το clean black και λίγο το denoise, βάζω και το contrast μου, έτσι.
και έχω ένα full clean plate. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Τώρα, κάτι ακόμα που πρέπει να κάνετε είναι να αφαιρέσετε αυτά εδώ δεξιά και αριστερά. Για να τα αφαιρέσετε αυτά, απλά πατάτε εδώ, κάνετε ένα power window. Πολύ απλά, σέρνετε το power window και είστε έτοιμοι. Το αποτέλεσμα που θα πάρετε είναι αυτό. Ακριβώς το ίδιο χρώμα έχουμε χρησιμοποιήσει. Το έχετε δει και στο βιντεάκι που έχω ανεβάσει, που ανέβασα προχθές. Είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο και να μην μπλέξεις ούτε με Fusion, ούτε με το άλλο το Qualifier, ούτε με τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό, βοηθάει τον υπολογιστή να το επεξεργαστεί πάρα πολύ γρήγορα επίσης, γιατί άμα μπλέξετε με Fusion θα έχετε πάρα πολύ δύσκολο render time. Φανταστείτε ο δικός μου υπολογιστή δεν μπορεί να το σηκώσει. Φυσικά, καλό είναι για να περάσει όσο αριθμό το green screen σας να το εμπλουτίσετε μετά. Εγώ για παράδειγμα έχω μια εικόνα που έχω φτιαγμένη ειδικά για αυτό το φωτισμό που έχω κάνει στο green screen. Έχω βάλει haze πίσω στο βάθος να κουνιέται και μπροστά και πίσω από μένα. Έχω κάνει μετά ένα adjustment clip και έχω βάψει από πάνω όλο το clip. Γιατί είναι καλό αφού φέρετε τα δύο μεταξύ τους να ματσάρουν, δηλαδή το background image και το foreground image να ματσάρουν στο χρώμα. Καλό είναι να κάνετε ένα overall coloring και να παίξετε έτσι να βγει πιο αληθοφανές το αποτέλεσμά σας. Αυτά σήμερα, πάρα πολύ γρήγορο βίντεο. Συνεχίζουμε κανονικά τη ροή μας, κάθε 5 μέρες βίντεο, τα λέμε soon. Επίσης να πω, ένα like, ένα share, ένα subscribe βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα πράγματα που κάνω στο κανάλι και τα πράγματα που θα κάνουμε, γιατί αρχίζουμε λίγο καλύτερα από την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό όσοι θέλετε να υποστηρίξετε μπορείτε να κάνετε ένα share στο Instagram να μας δουν και οι φίλοι σας. Και τα λέμε cringe, είναι όλο αυτό, τα λέμε την επόμενη φορά, τσάμ τσάμ.